Καλό μεσημέρι, Λίζα. Χαίρετε, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι στον τερματισμό του 33ου αυθεντικού ιστορικού μαραθωνίου. Ένας μαραθώνης που ξεκίνησε από το μαραθώνα, την εκκίνηση έδωσε η Περιφερειάρχης Αττικής, κυρία Ρένα Δούρου, και ο Δήμαρχος Μαραθώνα, κύριος Ηλίας Ψινάκης. Είναι μια γιορτή του αθλητισμού, μια γιορτή όλης της Αθήνας, όλης της Ελλάδας. Είναι ένα μοναδικό ιστορικό γεγονός. Ένα ρεκόρ 43.000 δρομείς από όλες τις χώρες του κόσμου ήρθαν εδώ στο επίκεντρο του κόσμου του 33ου Μαραθωνίου για να τρέξουν την ιστορική αυθεντική διαδρομή. Από τις 9 το πρωί έχει γεμίσει ο δρόμος από το Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο, εδώ το τερματισμό, όπου έχουν έρθει άνθρωποι όλων των ηλικιών, άντρες, γυναίκες, παιδιά, οι οποίοι έτρεξαν αυτή τη διαδρομή, αλλά έτρεξαν και άλλες, δηλαδή τα 10 χιλιόμετρα, τα 5 χιλιόμετρα. Έχουμε παιδική διαδρομή και έχουμε διαδρομή Special Olympics. Ο κόσμος βρίσκεται εδώ στο Καλλιμάρμαρο για να πανηγυρίσει και να αποθεώσει τους ανθρώπους που έρχονται εδώ μετά από 43.000 χιλιόμετρα, 42.000 χιλιόμετρα και 195 μέτρα, να τους αποθεώσει και να τους χειροκροτήσει. Σε ό,τι αφορά τους νικητές, όπως είπαμε, πρώτος στην διαδρομή του μαραθωνίου ήταν ο Έλληνας Χριστόφορος Μερούσης. Ήταν πρώτος Έλληνας και πρώτος αθλητής που πέρασε την κορδέλα. Και σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, ήταν η Ιαπωνέζα Μινόρι Χαγιακάρι. Να πούμε ότι υπάρχει και άλλη διαδρομή 5 χιλιόμετρα στις 4 το απόγευμα. Τεράστια συμμετοχή, δεν μπορούσαν όλες οι διαδρομές να γίνουν το πρωί. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι έχει υπερβεί τις συμμετοχές και ότι όλο ένα και περισσότερο ο κόσμος έρχεται εδώ, στο κέντρο του κόσμου στην Αθήνα. Λίγες φορές έχω νιώσει τόσο μεγάλη ευτυχία, όπως πέρσι ας πούμε που γεννήθηκε ο γιος μου. Είναι ο δεύτερος μου μαραθώνης μέσα σε 40 μέρες. Είχα πολύ μεγάλο άγχος αν θα τα καταφέρω. Πρώτα απ' όλα να τερματίσω υγιής και δυνατός. Νομίζω πήγα πάρα πολύ καλά. Βέβαια εξαντλήθηκα πλήρως. Αφιερώνω τη νίκη μου σε όλους εσάς, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε να τρέξει, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο που ήρθε να μας δει. I didn't believe yet, but around 35 and a TV camera with a motorbike they're running with me and oh, maybe I'm first. Yeah, and it made me so energetic. Για μένα είναι μια πολύ μεγάλη συγκίνηση. Ο αθλητισμός είναι πραγματικά πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Είναι αφιερωμένο σε έναν πολύ σπουδαίο, το Γρηγόρη το Λαμπράκη, αθλητή, άνθρωπο που αγωνίστηκε για τη δημοκρατία, και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να βλέπεις τους γονείς, τα παιδιά, όλο αυτόν τον ενθουσιασμό. Αυθεντικός γιατί ακολουθεί τα χνάρια του Λαμπράκη, σηματοδοτώντας οικουμενικές αξίες όπως η δημοκρατία και η ελευθερία. Μοναδικός γιατί με έναν απαράμιλο τρόπο στα πέρατα της οικουμένης η Αθήνα, η Αττική Ελλάδα γίνεται γνωστή. Από εδώ άρχισαν όλα, εδώ πρέπει να γίνει γνωστό το μέρος όλο τον πλανήτη και σιγά σιγά το κάνουμε. Όλες οι χώρες είναι μαζί μας, πολύ ευχαριστημένοι. Και το όνειρο σου έρχονται και οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι από όλο τον κόσμο να κάνουν την κλασική διαδρομή.